πάει ένα κανάλι της Ελλάδος ενδιαφέρεται για αυτούς. Τώρα που εσπευμένα προκηρύχθηκαν εκλογές, ήρθε η ώρα και για αυτούς να τους ακούσουμε. Διότι οι Έλληνες δεν είναι μόνο αυτοί που μένουν στην Ελλάδα ή και οι ενοπλημένες μαϊμούδες, αλλά Έλληνες είναι αυτοί που μένουν στο εξωτερικό. Πολλές φορές αποδεικνύεται ότι είναι περισσότερο Έλληνες από τους Έλληνες της ελληνικής Χερσονήσου. Περισσότερο πατριώτες από όσους φαινομενικά θα ήθελαν να είναι. Η γνώμη τους, λοιπόν, είναι βαρισίμανη και σεβαστή. Γιατί αυτοί μας δίνουν την ελπίδα της πραγματικής αλλαγής. Η φωνή τους είναι αναγκαία για το μέλλον του ελληνικού έθνους. Τι έχουν να μας πούν, ποια είναι τα παραπονά τους, τι τους προβληματίζει εδώ στην ξενιτιά, είναι παρόν για αυτούς το ελληνικό κράτος, τι τους ενοχλεί και θέλουν να αλλάξουν όταν επισκέπτονται την Ελλάδα, τι περιμένουν από τις επερχόμενες εκλογές. Όλα αυτά τα ερωτήματα και άλλα πολλά θα διευκολυνθούν εδώ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά σας, με συνεντεύξεις ορισμένων εκπροσώπων των ομογενών και διπλωματών της πρεσβείας του Βερολίνου. Και το πίσω. Ένα-δύο. Ναι. Ένα-δύο. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω τη μεγάλη τιμή και αυτή τη στιγμή έχω δίπλα μου τον κύριο Καραθανάση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκοινότητος του Βερολίνου. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ με μια ιδιαίτερη συνέντευξη την εικόνα, για να διαμορφώσουμε την εικόνα το πώς ζει ο Βερολίνος σήμερα, όπως έχουμε πει και στην εισαγωγή, το πώς, τι προβλήματα έχει, τι θέλει αυτή η Ελλάδα, τι της λείπει και όταν κατεβαίνει κάτω σαν τουρίστας ο ομογενής του Βερολίνου, τι αντιμετωπίζει και τι θέλει να αλλάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις πρώτες ερωτήσεις. Πόσες οικογένειες ζουν, κύριε Καραθανάση, στο Βερολίνο? Οι οικογένειες, θέλω να σας πω, πόσοι Έλληνες πρέπει στο Βερολίνο, γύρω στις 12.000. Στις 12.000. Ένα μεγάλο μέρος της δεύτερης και τρίτης γενιάς έμεινε και απορροφήθηκε πλήρως από τη γερμανική κοινωνία. Ποιος είναι ο λόγος για σας? Για τις καινούργιες γενιές. Ναι. Δεν απορροφήθηκε οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι ακριβώς όπως ήμασταν εμείς. Δηλαδή έχει γίνει ένα μείγμα μεταξύ της ελληνικής κοινωνίας και της γερμανικής κοινωνίας. Πόσα άτομα από την δεύτερη και τρίτη γενιά ίσως πήγανε στην Ελλάδα, ασχοληθήκαν επαγγελματικά ή σπουδάσαν κάτι, τελικά επέστρεψαν απογοητευμένοι από την Ελλάδα? Συγκεκριμένα δεν μπορώ να σας πω, αλλά από ό,τι ακούω υπήρξαν άτομα τα οποία πήγαν, απογοητευτήκαν και επιστρέψαν. Αλλά υπήρξαν και άτομα τα οποία. Είναι μεγάλο ποσοστό αυτό? Το ποσοστό δεν έχει, ας πούμε. Όχι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό στο μέλλον θα αυξηθεί, τι βλέπετε? Δύσκολο. Θα αυξηθεί εξαρτάται από την κατάσταση που θα επικρατήσει στην Ελλάδα. Α, βέβαια, ναι, κοινωνικά, οικονομικά. Κοινωνικά, ωραία. Η νεολαία λοιπόν ξαναεπέστρεψε από την Ελλάδα στο Βερολίνο απογοητευμένη. Όχι, όχι, όχι. Ένα μέρος από αυτόν, ένα μέρος που δεν είναι. Τι τους λείπει τους αδελφούς μας στην ξενιτιά, ποια είναι τα προβλήματά τους? Κατά γενικέ γραμμέ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ανεργία. Η ανεργία. Μικρόφωνο. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Τώρα, η ακρίβεια, η οποία όπω και στην Ελλάδα, δηλαδή τα έσοδα έχουν μειωθεί, οι τιμές ανεβήκανε και αυτό το πράγμα είναι δύσκολο. Αλλά από ό,τι ακούω και στην Ελλάδα υπάρχει η ίδια κατάσταση. Στους ξέρετε το ελληνικό κράτος, τι είπε να. Κοιτάξτε, εγώ δεν πάω προηγουμένω για την στην Ελλάδα. Όχι εδώ, αν τους ξέχασε εδώ. Εδώ. Δεν τους ξέχασε. Είναι παρόν εδώ το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος. Ναι, μπορεί. Δεν μπορώ να πω ότι είναι παρόν. Ποια είναι η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας? Ποιες δωρεές κάνει και ποιες πρωτοβουλίες? Δωρεές και πρωτοβουλίες όσον αφορά όσους αυτούς που εκκλησιάζονται, εκεί είναι ένα άλλο καπέλο το οποίο δεν το γνωρίζω. Πόσο είναι? Είναι μια μερίδα που ήταν και θα είναι. Κοιτάξτε, η Εκκλησία κάνει δουλειά της όλα τα χρόνια και συνεχίζει να δουλειά της με τον δικό της τρόπο. Δεν νομίζω να επηρεάζει τους υπόλοιπους Έλληνες θετικά ή αντίθετα. Υπάρχουν δάσκαλοι, καθηγητές, σχολεία, όπως εδώ. Είναι ιδιωτικά τα σχολεία, είναι δημόσια και στο κοινό. Το Λύκειο, παράδειγμα, είναι δημόσιο, το κοινό και Ελλάδα. Το βλέπω σαν πολύ θετικό αυτό. Όχι, είναι καθαρό ελληνικό λύκειο. Καθαρό ελληνικό λύκειο. Ναι, βοηθήρω θα πω. Μάλιστα.
δίνει δυνατότητες να απορροφηθούν εδώ τα παιδιά ή περισσότερα παιδιά κατεβαίνουν όπως άλλα σχολεία, όπως το Μίλε, το Μόναχο, που κατεβαίνουν με τις πανελλήνιες κάτω. Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ, και αυτό θα έπρεπε να λύσει κάποια κοινωνική κυβέρνηση, ότι δεν αναγνωρίζει η κοινωνική κυβέρνηση το απολυτήριο σαν ισότιμο απολυτήριο των γερμανικών ηλικίων, α το πούμε έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια βαθμίδα κατώτερο. Α, δηλαδή υπάρχει διαφορά. Δεν δηλαδή, μπορεί να ποιότητα εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτό που οφείλεται στην ποιότητα των καθηγητών που στέλνει. Όχι, δεν οφείλεται σε αυτό. Οφείλεται σε. Ότι η Γερμανία έχει 13 χρόνια σύνολο και η Ελλάδα έχει 12. Α, μάλιστα. Αυτό το πράγμα το παίρνουν σαν το οποίο δεν το θεωρώ. Εγώ τους απάντησα σε αυτό το πράγμα, τους Γερμανούς. Τους λέω, είμαστε πιο ξύπνοι και θα μαθαίνουμε στα 12 χρόνια, γιατί σε αυτά που μαθαίνουμε στα 13. Τέλος πάντων. αλλά αυτό όμως δυσκολεύει τα παιδιά να πάνε στα Γερμανικά πανεπιστήμια. Α, δυσκολεύει. Παραδειγματικώς όμως γραμμή. Τα ελληνόπουλα εδώ στο Βερολίνο είναι πιο μορφωμένα από τα γερμανόπουλα που τελειώνουν αντίστοιχο το γυμνάσιο, δηλαδή το Αβιτούα, δηλαδή το πολιτήριο Λυκείου, ας πούμε. Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Τα γερμανόπουλα μπορεί να είναι λίγο παραπάνω σε ορισμένα μαθήματα, γιατί τα ελληνόπουλα λόγω του γεννηθήκαν και μεγαλώσαν εδώ. Δεν μπόρεσαν τη γλώσσα την ελληνική να την μάθουν όπως ακριβώς το μαθαίνει ένα εντάξει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και αυτό και η κυβέρνηση, ας πούμε, τα σχολεία γενικά έχουν κάνει μια κατώτερη βαθμίδα, δηλαδή βοηθούν με ορισμένες μονάδες τα παιδιά αυτά που έχουν αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω να είναι το βασικό. Μάλιστα. Ελληνικός ομονιακός τύπος. Υπάρχουν ορισμένες μονάδες. Στον Ελλήνο συγκεκριμένα. Στην άλλη Γερμανία, δεν ξέρω. Τι όπως είναι η κορώνα αυτή. Η κορώνα πια είναι με τις θέσεις. Ο Σαβίδης έχει μια εφημερίδα. Δεν τους πολύ διαβάζουν, σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Άρα γενικά δίνει εύσυλο στη Γερμανία, υπάρχουν μια υποκάρτια. Υπάρχει ένα φυλάδιο που βγάζει ένα σύλλογο ο Εξάντας. Δηλαδή τηλεόραση, ραδιόφωνο, τίποτα άλλο. Νομίζω... Κολεγείται τίποτα από την ελληνική. Τηλεόραση δεν υπάρχει, υπήρχε κάποτε. Πότε. Πριν από χρόνια νομίζω. Το καλημέρα. Καλημέρα. Ποιο καλημέρα, σε ποιο κανάλι. Κανάλι γερμανικό. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο ας πούμε νοικιάζεται για μια ώρα με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Η ομογένεια του Βερολίνου είναι αποκομμένη από τη γερμανική πραγματικότητα. Όπως το κέντρο των Τούρκων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ρατσιστικό μίσος και περιθωριοποίηση από το γερμανικό λαό του ελληνισμού. Η ελληνική ομογένεια έχει κατά κάποιο τρόπο εξωματωθεί και δεν έχουμε πρόβλημα με τους Γερμανούς. Είμαστε μια άλλη κατηγορία. Τι προσφέρει στους Έλληνες και τι προσφέρει στους Έλληνες και στην κοινότητα το γερμανικό κράτος. Αυτός ο χώρος το λέω ξέρω, χρηματοδοτείται από το ΖΕΝΑΤ. Από το ΖΕΝΑΤ της πόλης. Από το ΖΕΝΑΤ της πόλης στο Βερολίνο. Δεν μαζεύονται συνδρομές και τα λοιπά. Συνδρομές είναι κάτι έξτρα. Αν μαζευτούν δεν είναι πάρα πολλές. Γιατί και οι Έλληνες λιγοστέψαν το Βερολίνο. Συνήθως δεν το κάνουν. Οι συνταξιούχοι, τέλος πάντων, η νεολαία δυστυχώς δεν συνεχίζει να έχει την κοινότητα. Πολλές φορές η βοήθεια και η στήριξη σε όλα τα επίπεδα της γερμανικής κυβέρνησης είναι πιο ποιοτική και πιο συχνή από την ελληνική αντίστοιχη. Εντάξει, η Ελλάδα σε ορισμένα σημεία αυτά που είναι να κάνει, παράδειγμα το σχολείο, το Λίβιο κτλ., αυτά είναι πολύ θετικά. Σε άλλες περιπτώσεις, από ό,τι γνωρίζω, δίνει και κάποια λεφτά του πρεσβεία εδώ, στο ελληνικό χώρο. Και γενικά, ας πούμε. Πόσο έχει δώσει την τελευταία στιγμή, την τελευταία φορά που έχει δώσει. Εντάξει, δίνει κάθε χρόνο ένα κονδύλι, δεν ξέρω, των μερικών χιλιάδων ευρώ. Αυτό είναι σωστό. 10.000. Κάπου το 2.000. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάμαι. Μάλιστα. Ήμουνος κομματικός και δόλιος ο ρόλος της ΟΕΚ, των κομματικών οργανώσεων και του ΣΑΕΚ. Μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΟΕΚ σωστά. Αυτή είναι δύσκολη ερώτηση γιατί δεν είναι πολλά ακριβώ ποτέ σε αυτά. Ξέρετε τι εννοώ, έτσι. Των Ελευθερών Ενωμένων Κοινοτήτων. Το Παγκόσμιο Σύλλογο της Ομογένειας, έτσι το ΣΑΕΠ,
και οι κομματικές φυσικά οργανώσεις που έχουν καθορίσει εδώ και χρόνια τη Γερμανία σε μερίδια κτλ. Κοιτάξτε, αναγκαστικά σε οποιοδήποτε χώρο να βρισκόμαστε δεν μπορούμε να αποφύγουμε την κομματικοποίηση. Λοιπόν, δυστυχώς είναι έτσι τα πράγματα. Και η ΟΕΕ φυσικά δεν είναι έτσι. Τώρα θα έχει κάνει οπωσδήποτε ορισμένε δραστηριότητε για να αμφιβάλλω αν έπρεπε να κάνει παραπάνω ή όχι. Δεν πάρει το χώρο. Γι' αυτό πρέπει να σα πω συγκεκριμένα. Με λίγα λόγια λέτε ότι μπορεί το ΟΕΚ να αντιπροσωπεύει τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι υπολογική η ολοκληρωμένη συμμετοχή των Ελλήνων της Γερμανίας. Τι διαφορά υπάρχει. Υπάρχει κατά κάποιον τρόπο μια. Ποιο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, υπάρχει κατά κάποιον τρόπο μια συνεργασία στο κομμάτι. Δηλαδή οι κοινότητες λαμβάνουν μέρος όπως και εμείς από εδώ, στέλνουμε έναν πρόσωπο ή το κατεκόμαστε έναν. Είχε γίνει ένα συνέδριο πρόσφατα, τον Ιούνιο, στην Φραγκφούρτη. Βλέπω ότι το συμπέρασμα του κυρίου Δημητρίου, του Προέδρου της ΟΕΚ, είναι θετικό. Έχει θέλει να αυξήσει τη συμμετοχή στην Ελλάδα και στην Γερμανία των ομογενών, την πολιτική, λέει, αύξηση της ενέργειας, της ενεργικής παρουσίας δηλαδή, μια στιγμή, την παρουσία στη Γερμανία, ένωση των ομογενών και όλων των κοινοτήτων της Γερμανίας, γιατί είναι διασκοπισμένη, λέει, και επίσης συνδίνει μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι, στην βελτίωση της ελληνόγνωσης εκπαίδευσης των ελληνοπαίδων στα γερμανικά σχολεία. Αυτό έχει διαδικασία. Δεν έτυχε να πάω, γιατί υπήρχε αυτός ακριβώς, που τα ξέρουμε λεπτομέρειες. Μικρόφωνο. Δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Εννοείται ότι βρισκόμαστε σε μια ενωμένη Ευρώπη. Ναι. Τώρα, θα αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε, δηλαδή εμείς σαν ομογενείς ή θα πρέπει να ενσωματωθούμε. Σωστά. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Πρέπει να υπάρχουν αυτά, δεν πρέπει. Πρέπει να υπάρχουν, ας πούμε, όλες αυτές οι καταστάσεις. Ή θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτό το αν είναι θετικό ή αρνητικό, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά λέω εγώ τώρα. Ότι, άμα αρχίσουμε και κάνουμε κόμματα δικά μας. Να αρχίσουμε και κάνουμε οργανώσεις. Δηλαδή, και ξεχωρίζουμε, τότε πώς θα ενσωματωθούμε. Δεν είπαμε να μας φάνε που λέμε να μην υπάρχουν. Με λίγα λόγια, η κοινότητα του Βερολίνου τι προσφέρει σε πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο στους Έλληνες. Οικονομικό φυσικά δεν μπορεί να προσφέρει. Προσφέρει όμως τους χώρους αυτούς. Στους οποίους γίνονται εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εθνικές γιορτές, ομιλίες, χωρί, διασκέδαση, τηλεόραση, όλα αυτά. Έχω δει ένα άξιολο εδώ στη Λάδη, κυρίες και κύριοι, που έγινε τώρα πρόσφατα, είχε, με κάτι εκδηλώσεις του... το έχω εδώ πέρα, θα το δείξω αργότερα. Τέλος πάντων, η άποψή σας. Γιατί δεν υπάρχει οργάνωση τη εισπύρωση των Ελλήνων, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, των ομογενών, για να δημιουργηθεί μια δυνατή κοινωνική ομάδα πίεση στη Γερμανία σε επίπεδο και σε επίπεδο ευρωπαϊκή ένωση. Όπω το Greek Lobby που λέμε στην Αμερική. Και να επηρεάζει ακόμα και την πολιτική ζωή τη χώρα μα στα εσωτερικά και εξωτερικά προγράμματα τη χώρα. Εντάξει, υπάρχει α πούμε η ελληνική κοινότητα. Οι ενέργειε που κάνει σε ορισμένα αυτά γίνονται. Τώρα, εξαρτάται με τη δύναμη που έχει. Κάνει και τις ανάλογες ενέργειες. Δηλαδή δεν γινόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να αναπτύξουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση τώρα το ευρωπαϊκό ελληνικό λόμπι με την Γερμανία. Δεν υπάρχει ούτε η οργάνωση αυτή, αλλά ούτε και η. Κοινωνικά εννοείται, γιατί κοινωνικά ο καθένα να προσφέρει λεφτά και τέτοια. Ναι, το σημαντικό έτσι. Το κοινωνιολογικό κομμάτι, α πούμε. Το οικονομικό κομμάτι, α πούμε έτσι. Δηλαδή δεν μπορούν να προσφέρουν οι Έλληνε μόνο. Του Βερολίνου, μιλάμε για το Βερολίνου. Αυτά που μπορούμε να σκέφτουμε είναι σαν να μην κάνουμε. Έγιναν προσπάθειες συγκεντρώσης κλιμάκων για την κλίτηση εθνικού μονιμιακού καναλιού ποτέ. Ή μια συμφωνία σε γερμανικό κανάλι ή σε ραδιόφωνο, αν όχι, για ποιο λόγο. Υπάρχει το κανάλι της ΕΡΤ, το οποίο το δείχνει από την καλοδιακή τηλεόραση της Γερμανίας, μπορούμε να το δούμε. Αλλά μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό υπάρχει. Τώρα, το τοπικό σταθμό Βερολίνου υπήρχε, δεν υπάρχει τώρα για τον ψυχολογικό λόγο. Ναι. Αν είναι οικονομικό ο λόγο ή αν είναι ψυχολογικό ο λόγο. Τέλος πάντων, σε αυτή την προσπάθεια θα μπορούσε να γίνει κάτι, τέλος πάντων. Δεν είναι ντροπή λοιπόν που οι Τούρκοι του Βερολίνου υπερβαίνουν τα εκατομμύρια.
Όχι, στο Βερολίνο δεν υπεργάζονται καθόλου. Πώς είναι, χιλιάδες. Ας είναι περίπου. Αφού έχει καταπληκτικό έργο. Εδώ... Γύρω στις 300.000. 300.000. Επίσημα, ας το πούμε. Έχουν πάντως τρεις εφημερίδες, δύο κανάλια, τρία ραδιόφωνα. Τι θα είναι, εμείς τι κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι ότι έχουν πρώτα απ' όλα είναι πιο πολύ, γιατί πρέπει να βγάλουν το να έρθουν μια μεγάλη ποσότητα. Δεν έχουν ζωματοδοτήσει τη Γερμανική. Που αυτό και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει ούτε φιλόσφαιρα όπως ο ελληνισμός. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο είναι λογικό να σας πληρώνουν αυτοί. Και να έχουν παραπάνω σε αυτό το τομέα παραπάνω πράγματα να κάνουν. Τώρα ήθελα να επικεντρωθούμε στο επαγγελματισμό του μεγάλου του Βερολίνου. Με τι επαγγέλματα ασχολούνται. Από εστιατόρια ή τέτοια. Πάρα πολλά εστιατόρια είναι. Με το εμπόριο. Και το εμπόριο. Υπάρχουν και πολλοί επιστήμονες, χοντροί, σε όλους τους κλάδους. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει αυτή. Και κάποιοι που είναι πρωτότυποι, έτσι. Και έχουν προσφέρει κάτι, όπως να είναι άλλος έχει πει ένα φάρμακο, ξέρω εγώ, ή τέτοια πράγματα υπάρχουν. Συγκεκριμένα τώρα δεν μπορώ να σας πω, αλλά πάντως υπάρχουν κορυφές. Παράδειγμα, είχατε ένας από τους καλύτερους δερματολόγους εδώ πέρα της Ευρώπης, τους έχει πάρει σύνταξη, κάποιος άλλος ο οποίος ήταν χειρούργος, ομιλητικός, νευροχειρούργος, κορυφή στην Ευρώπη, και τώρα υπάρχουν. Ωραία. Η νεολαία σπουδάζει περισσότερο ή μαθαίνει κάποια τέτοια. Ας το στα είδη, τα αναγκαία είδη επιβιώσεως. Εκεί, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που γίνεται με το ασφαλιστικό τρόπο, πάνε να το περάσουν μετά τις εκλογές. Δηλαδή το μοντέλο το γερμανικό, δηλαδή των 65-67 ετών. Το θεωρείτε δικαίως, δηλαδή όπως είναι εδώ στη Γερμανία, που ήδη έχει εφαρμοστεί. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και εδώ, αλλά θα εφαρμοστεί. Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι, το πούμε έγκλημα, είναι και κάτι κρύβει από πίσω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος 67 να εργαστεί. Δεν γίνεται. Εγώ θα έλεγα να το κάνουμε σταδιακά. Δηλαδή, ένας που έχει ένα επάγγελμα δύσκολο, για μένα πρέπει να φύγει στα 55 στη σύνταξη. Μιλάμε για τα βαριά. Το επόμενο μεσαίο να είναι στα 60 και τους δημοσίους υπαλλήλους στα 65. Παράδειγμα. Γιατί κάθε στην καρέκλα. Ναι. Όταν επισκέπτονται οι Έλληνες ή μένουν για αρκετό διάστημα στην Ελλάδα, τι δεν τους αρέσει, αφού έχουν την εμπειρία και την ευκαιρία της καθημερινής ζωής της Γερμανίας. Τι θέλει να αλλάξει. Θέλω να αλλάξει παράδειγμα το θέμα των δημοσίων επανήλων, δηλαδή να είναι εξαιρετική στην Ελλάδα. Από ό,τι ακούω, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι μπέρδεμα αυτά μα τη χώρα. Δεν υπάρχει μια σειρά που να τάξει όπως υπάρχει εδώ πέρα. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που δεν υπάρχει στην Γερμανία, γενικότερα. Πολλά. Το κλίμα. Πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Ασχέτως από το κλίμα. Λέω τώρα τη ζωή. Παράδειγμα υπάρχει μια τάξη σε όλες τις κοινωνικές δομές, ας πούμε. Μια καλύτερη τάξη από την Ελλάδα. Έχουμε στο Βερολίνο και έναν επώνυμο Έλληνα τραγουδιστή, ηθοποιό, επιστήμονα, ερευνητή. Ηθοποιό έχουμε κάποιον που ο Αναστασίου είναι γνωστός. Ας πούμε, που λαμβάνει μέρος στην κοινωνική έργα. Τραγουδιστής, είναι η παλιότερη γνωστή. Με κουβάλλες που είναι. Κορτάλης και τα λοιπά, Μίκη και αυτά. Ας πούμε, τώρα και εδώ γύρω από εδώ και πέρα. Α, έχουν έφυγε οι άλλοι στο Βερολίνο. Νομίζω ότι είναι αυτοί. Για, ξέρω εγώ, για συναντήσεις και τέτοια. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα που κάνω. Λοιπόν, με την τελευταία ερώτηση τώρα, για να σας κουράζει τώρα, έτσι. Θα βάζετε τα χρήματά σας ποτέ σε ελληνική τράπεζα, με αυτό τώρα που με τα δεδομένα που έχετε κάνει κάτω, θα επενδύετε σε γη ή σε καμία επιχείρηση δικιά σας, θα φτιάνετε επιχείρηση με τα χρήματά σας. Εάν ήμουν κάτω, θα το έβλεπα πρώτα και μετά θα το αποφάσισα. Φοβάστε, και το φοβάμαι. Ποιο φοβάστε περισσότερο. Κοιτάξτε, τις καταστάσεις που αλλάζουν. Ναι, εδώ καθημερινώς βγαίνουν και το γίνονται. Παράδειγμα αυτό είναι. Κοιτάξτε, σε όλη την Ευρώπη γίνονται και θα γίνουν τα ίδια. Διότι υπάρχει για μένα ένα πρόγραμμα των μονοπωλίων. Η Ευρώπη, τώρα να το πούμε και έξω από τα δόντια, για μένα προσωπικά, είναι ένα μεγάλο μαγαζί των μονοπωλίων. Λοιπόν, και σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, κανονίζουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Όπου και να κάνεις επέ
διαλύσει. Βγαίνει ένας νόμος είναι θετικός. Μετά αυτό να αλλάζουν, έχεις κάνει την επένδυση εσύ και γίνεται αρνητικός. Λοιπόν, δεν μπορείς να προκαθορίσεις. Για την πολιτική ζωή που κάνει στον τόπο, πώς θα βλέπετε να μάθει. Ξέρετε, εφόσον δεν ζω εκεί, παρακολουθώ φυσικά, μπορείτε να είσαι. Η ίδια έχει την αλλάξη, θα ψηφίσετε τελικά το. Δεν θα μπορούσα να πω. Ασχέτως αν δεν πήγαινε, δεν θέλετε να πάρει. Αυτά για μένα δεν αλλάζει. Θα ασχολούσε καθόλου. Αυτά βασικά κόμματα που θα μπορούν να πάρουν, το ένα, το άλλο, το ίδιο πράγμα. Εκτός αυτού, σύμφωνα με την κοινή αγορά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά ρήματα. Πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τραβήξουμε τη γραμμή αυτή. Δηλαδή, ποια θα είναι η αλλαγή. Δηλαδή, το να φτιάξουμε ένα δρόμο εκεί, να δώσουμε πέντε χρόνια εκεί και τα λοιπά. Αυτές δεν είναι κοσμολογικές αλλαγές. Αυτές είναι τέλος πάντων πραγματάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε. Σας άρεσε. Ωραία. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι, το οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία. Εκτός από την συνέντευξη του προηγούμενη, επρόκειται για δύο σοβαρούς κυρίους, οι οποίοι εδώ στην κοινότητα μαζεύουν γνώμες. Είναι σαν να δούμε το βαρόμετρο, το στατιστικό ας πούμε στοιχείο της ομογένειας, διότι χρόνια παρακολουθούν τις πολιτικές συζητήσεις και τις απόψεις εδώ των ομογενειών, οι οποίοι αυτή η γνώμη τους που είναι πολύ σημαντική, θα μας βοηθήσει περισσότερο για να μαθαίνουμε και να παρουσιάσουμε την εικόνα το πώς επικρατεί και ποιο είναι το κλίμα τέλος πάντων της ομογένειας εδώ στο Βερολίνο. Επρόκειται για τον κύριο Στεργιόπουλο Νέστορα, καλησπέρα, και τον κύριο Τερζή Δημήτριο. Ο κύριος Τερζή Δημήτριος είναι κυλιτριάρχης εδώ της κοινότητας και ο κύριος Νέστορας ο βοηθός Μάγια. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα κάνω μια βασική ερώτηση τώρα εδώ. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στην πολιτική ζωή. Γιατί από τις δημοσιογράφους του Ναυτίδα, από την Κάνια Μένα, γενικά. Γενικά, τι λέει ο κόσμος αυτό. Τότε τι υπάρχει που κρατούσε. Κρατούσε το πλέον των Ολυμπιακών Αγώνων και είχε την ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα αλλάξει κάτι στην πολιτική ζωή. Άρα τι σχεδιάστηκε αυτό. Τι σχεδιάστηκε να κρατήσει. Δεν μπορούσε να κρατήσει του Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι βασικά έργο της κυβέρνησης που θα αξιοποιήσει όλο αυτό το διάστημα για τον Ολυμπιακό. Η διαπλοκή που έλεγε ότι θα τα πατάξει και η διαφθορά που βασιλεύει, ακόμα βασιλεύει όπως φαίνεται, παρόλες τις υποσχέσεις του καναλιού, βγαίνουν τα σκάνδαλα, κουκουλώνονται, προστατεύονται οι εμπλεκόμενοι πρωταγωνιστές αυτών. Τι λέει αυτό. Νομίζω ο κόσμος λέει ότι δεν γίνεται προστατεύουν τα σκάνδαλα αυτού που λέτε ακριβώς. Υπάρχει διαπλοκή τεράστια και παραμένει και κατά τη δικιά μου τη γνώμη και των περισσότερων. Συνεχίζεται διαπλοκή αμύωτη και μάλλον σε μεγαλύτερη ένταση από παλαιότερα. Μάλιστα. Και αυτό είναι ειδικά έργο της κυβέρνησης καναλιού. Μάλιστα. Η επίθεση του 2004, λοιπόν, που έδωσε την Δημοκρατία στο λαό, για εσάς ολοκληρώθηκαν. Η επίθεση, λέω, για τον ελληνικό λαό, ολοκληρώθηκαν του 2004, που έλεγε ο Καραμαλής. Γενικά, την άλλη τώρα, βλέπετε ότι γίνεται. Όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επίθεσεις, αλλά έχουν μάλλον μια δυσκολία, αντιμετωπίζεια. Μετά... Η οικονομία βελτιώθηκε. Λόγω της που άσθηκε η επιτήρηση. Η οικονομία πάει προς χειρότερα, το ξέρουμε όλοι μας. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ανάγκη να το συζητάμε. Τα εθνικά θέματα που είναι μεγάλη σημασία για την διαμονή σε αυτό. Τα εθνικά. Τα εθνικά θέματα έχουν τουλάχιστον μία παραμείνει στάσιμα, παρότι έπρεπε να εκτεθούμε και ο βασικό θέμα του σκοπίου είναι ότι αυτό η κυρία της Καραμαλή το άφησε αφαιρμές και μάλλον εις βάρος της Ελλάδος. Ποιο εθνικό θέμα είναι, ζήτημα είναι πιο στεναρό και ποιο είναι το πιο λαμβάτο. Εντάξει, όλα είναι τα αρχικά θέματα και το εθνικό θέμα και το σκοπείο. Και το περιοριακό είναι βασικά θέματα που περιορίζουν τα σοβαρότατα, τα οποία νομίζω ότι δεν τα μπορούσε να κάνει τίποτα το διάστημα που είχε στις αρχικές. Δηλαδή δεν πήγε σε μπροστινό να κάνει κάτι για να κάνει την μπροστά. Δεν έκανε κανένα με μπροστά τη πιστοποίηση. Και ο λαό. Ποιο κοινωνικό. Κοινωνικό θέμα.
μπορώ να μιλήσω τώρα. Το ασφαλιστικό μήπως. Το ασφαλιστικό καταρχήν δεν έχει ανοίξει ακόμα. Το ασφαλιστικό έχει το έχουμε ευκαιρίσει γιατί για αποκομματικούς λόγους δεν έχουμε τις ευκαιρίες. Αυτή τη συνέχεια θα πάμε το ασφαλιστικό. Και θα εκδέμουμε το ασφαλιστικό. Άρα φοροσένα θα αφήσουν οι γκρεμές και προσπαθούν να αλλάξουν τις υπολογικού λαού με την άλλη νόμιλη στους 250.000 υπασίμους των 200. Θα σχολιάσουν με την μετά την ευκαιρία τους ευκαιρίες, θα τους πολυμοποιήσουν, θα τους πάνε στη δουλειά. Άρα είναι κάποιο σημείο να αλλάξουν τις υπολογικού λαού και την ελπίδα του κάποιος κάποια στιγμή το νερό θέμα της εργασίας θα το λύσουν, το οποίο δεν το πιστεύω. Έχουμε δημοκρατία πραγματική και ελευθερωτική στην Ελλάδα. Δεν νομίζω πραγματική, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε, αλλά έχουμε κάποιο σημείο δημοκρατίας, αλλά κάποιο σημείο για τα κέντρα που φάσουν είναι διαπερχόμενα. Και η δημοκρατία όταν διαπλέκεται με τους πολιτικούς και με τους αυτούς, λίγο αυτή η δημοκρατία λίγο αρχίζει και εκθέζει. Το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία. Δεν όχι σαν Γερμανία, όχι. Πολύ Γερμανία έχει, έχει θεσμούς σταθερούς σε πολύ σοβαρά σημεία θεσμούς σταθερούς. Για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς στήριξη στις εκλογές του Καραμαλή στις 16 του Σεπτέμβρη. Ποιος είναι ο λόγος. Το διάστημα αυτό έπρεπε να καταθέσει τον προϋπολογισμό, ο οποίος δεν μπορούσε να δείξει τον προϋπολογισμό τώρα το τώρα για το θέμα του ΟΠΑΠ, το οποίο έπρεπε να ανοίξει ο πάκτος τον αφόρησε την επόμενη εβδομάδα και αλλά πολλά θέματα που δεν μπορούσε να αρχίσει. Δηλαδή ο προϋπολογισμός δεν θα έπρεπε να δείξει όσο ακριβώς περνούσε μέχρι τον Μάρτιο θα έχανε πολλούς πόνους δηλαδή και φοβόταν να φτάσει στο μέσο Μάρτιο και δείξετε τώρα που κάνει για να ξεκινήσει. Εδώ να σε φάσει μια με εγκαλύψη ο φίλος. Λοιπόν, έχουν δύο ακριβώς την ίδια γνώμη. Όσο ο κόσμος τι λέει αυτό. Το ίδιο πιστεύω. Ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού πιστεύει αυτά που πιστεύω και εγώ. Εδώ δηλαδή. Εδώ δηλαδή. Θα σου κάνεις εδώ πέρα. Ζούμε, θα ακούμε, θα... Θα έχουμε μείωση το ποσοστό το δικοματισμό. Πιστεύω ότι είναι βέβαιο θα έχουμε μείωση. Αλλά ας σας είπα και προηγουμένως εξ αρχής ότι αν έχουμε σοβαρό το μείωση του δικοματισμού και είναι μια περιοριστική ομονή, πιστεύω ότι θα πάει προς το καλύτερο για την κοινωνία. Γιατί θα κάτσει στο τραπέζι να συζητήσουμε και θα στοχαστούν τα μεγάλα κόμματα και ίσως δημιουργήσουν κάποιες συνεννόησεις, κάποια αυτά. Το γερμανικό μοντέλο θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Τη κυβέρνηση. Πιστεύω κάποια στιγμή όταν θα εφαρμοστούν τα κόμματα στην Ελλάδα θα κάνει γερμανικό. Έτσι είπε και μάλλον και εγώ ότι κάποια στιγμή είναι ένα δηλαδή ο Μασόκο θα μετά από 5 χρόνια 10 θα πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα το γερμανικό μοντέλο. Τι προσδοκείτε για την επόμενη διαδικασία. Ποιοι πάνε, δηλαδή σε αυτές, δηλαδή, ποιοι πάνε.
αυτοί που θέλουν να διορίσουν το παιδί τους από συμφέροντα οικονομικά ή αυτοί που θέλουν απλώς να ακούσουν και να δουν τις απόψεις αυτών. Όχι, θέλω να πω ότι πάνε όλοι για όσους πάνε το ενδιαφέρον. Από ενδιαφέρον. Πάνε το ενδιαφέρον να ακούσουν να δουν τα απόψεις, να ακούσουν τα εξαιρετικές. Αυτά που λέει ο οποίος είναι κάτι παρά στην Ελλάδα, ότι μόνο με πρώτες σχέσεις και μετά την άλλη μέρα της κάποιης. Έχει έρθει κανένα τώρα πρόσφατα ή έχει έρθει κανένα τώρα που θα έρθει, έχει προγραμματίσει κάποιος να έρθει. Προγραμματίζω στα δύο να έρθει, αλλά δεν είναι τελευταίο. Α, δεν είναι τελευταίο. Με λίγα λόγια, να σα ζητήσω και κοντά μου για να σα μιλήσει κάποιο πολιτικό ασχέτω από ποιο κόμμα προέρχεται. Θα του πετάγατε για όποια και ντομάτε. Όχι, όχι, γιατί όχι. Αγγέλια. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ομογένειας της Αυστραλίας, είδατε στις ειδήσεις, ότι δεν πάει να μιλήσει όταν αναλύσει την Αυστραλία και ήταν αφαισιώδης και της Γερμανίας, σε σχέση με τη Γερμανία. Είναι η δεύτερη πιο ενημερωμένη για την περιέργεια της πολιτικής Ελλάδας. Ο Πούτιν θα υπογνώσει την κυρία στην Ιγύρια.
σύντομα είναι η υγεία από το που πάει τις καφάγια σε βιολία. Δηλαδή, δεν είναι καλά, είναι να αναγκεί από το βιβλίο. Η Γερμανία πώς θα επηρεάσει τέτοιο σενάριο, αν συμβεί αυτό. Κοιτάξτε, πώς θα βλέπετε, εγώ τώρα είναι μια αυτοκίνητο που είχε συμβαθεί πολύ και ήταν το καλά από αυτό. Πώς θα επηρεάσει. Όχι, νόμιζα ότι έχουν ήδη τα συζητήσει. Γι' αυτό κάνετε τις ερωτήσεις, να δω πιο βαθιά, να δω το ποσοτικό επίπεδο τώρα, τη συζήτηση που κάνει, το επίπεδο συζήτηση τώρα, γι' αυτό κάνετε τις ερωτήσεις. Για να δω πού πάει ο κόσμος, τι σκέφτεται. Ναι, κοιτάξτε, η Γερμανική προσυσία εδώ και η Αγγέλα Σμέρκελ είναι η κοινωνική που αφορά την Γερμανία στο πράγμα. Μετά μας εδώ θα πρέπει τα όψα γύρω από την Γερμανία. Τελευταία ερώτηση. Ο Καρατζαφέρης έχει καλό ποσοστό στην Γερμανία. Ποιητή. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Καρατζαφέρης θα κάνει ζημιά στην Ευρωβουλευτική. Πώς είσαι κάτω από το κολλήγιο. Εγώ τον Καρατζαφέρη τον δίνω βάσει αυτά που βλέπω τη δημοσιοποίηση. Ο Καρατζαφέρης έχει και μεγάλο ποσοστό, ποιος είναι ο λόγος, λόγω ότι είναι εκκλησιομανής, πατριομανής, που λέει για την Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά ή για τα άλλα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα. Κοιτάξτε, ο Καρατζαφέρης καταρχήν έχει πατήσει μεγάλο πόδι στην Ουσέτη. Καθίστε κυρία, δεν έχω πρόβλημα. Τι λέτε εσείς για τον Καρατζαφέρη. Α, είτε έρθει. Ναι, ήρθε. Στον 17ο Δευτέρου Ιωνίου, στο Στέλια Μαντικενότητα και τοποθετήθηκε. Σε κοινωνικά. Σε κοινωνικά. Ομογενειακά. Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Άρα, εσείς έχετε ήδη αποφασίσει από τον Δεύτερο. Δηλαδή. Εγώ έχω 9 χρόνια να καταπιστώ την Ελλάδα. Δεν θα πω πάλι να ψηφίσω. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω και τι θέλω να πω. Για τον Παπαθενέλη, τι λέτε. Μικρόφωνο. Ο Δημήτρης για αυτήν την να πάει και πάλι. Ο Δημήτρης είχε επιδώσει ένα ακόμα το πιο δεν ξέρω να πιάσει που διαβούν έτσι κάτω. Και για αυτήν την άποψη. Α, εσείς. Πρέπει να καταλάβω την άποψη ότι είναι ένας περιγυρίζον, ένας διευθείασος. Όχι, δεν ξέρω τι. Που λένε θηγατρική εταιρεία. Ένα θείασο που πάει στην επαρχία και γυρίζει κάποιο έτσι. Του καραβαλίου. Όχι, ναι, του μάου. Το Πασόκ ήταν η υπουργό. Μετά πήγε μια δημοκρατία. Είχε να πάει. Και τώρα με την προσχώρηση ο στελεχό του καταφέρει στο Παπαθενέ. Αυτό το λέμε. Εντάξει. Δεν είναι ήδη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ καταρχάς. Βλέπετε ότι η ομογένεια του Βερολίνου είναι πολύ ενήμερη, λόγω ότι υπάρχει και το Νόβα, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά και έχει και άποψη και για την πολιτική ζωή του τόπου. Μπορεί να μην σας αρέσουν αυτά που λένε, αλλά είναι η άποψη της, είναι η φωνή της που δίνει το μήνυμα κάτω στην Ελλάδα το πώς πρέπει να πορευτεί η πολιτική ζωή του τόπου. Λοιπόν, τελείωσε. Α, τελείωσε.